Επιστρέψαμε και έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Χαριτάκη, καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Θα μας κάνετε και μάθημα. Γιατί εδώ τα πράγματα αγριεύουν. Όχι προς τέτοια. Λοιπόν, τον αγαπητό συνάδελφο τον Σεραφείμ τον Κοτρότσο, Real News, Real FM. Έφυγε από το στούντιο, ήρθε στο στούντιο του Κόντρα, το στούντιο του Real FM. Τον κύριο Γιώργο Κοκαριάρη, μέλος της διοίκησης της Γενικής Ομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος και τον φοροτεχνικό, τον Βαγγέλη, τον Αμπελιώτη. Θα δούμε όλα τα θέματα. Δεν χρειάζονται συστάσεις για όλους σας, για όλους, έτσι είναι. Είναι γνωστό λοιπόν, από όλες τις τηλεοράσεις ο κύριος Αμπελιώτης. Ο εθνικός μας φοροτεχνικός την είναι. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, αυτό που βλέπετε εσείς από τη δικιά σας τη μεριά τώρα με τους περιβόητους καταλόγους, εγώ θα τους πω λίστες, βαρέθηκα να ακούω τη λέξη λίστα. Δηλαδή να το αλλάξουμε λίγο. Είναι και πιο ωραία λέξη. Όχι, να μας πει το εξής, ότι την προηγούμενη φορά. Τι βλέπετε. Αν είκατε αισιόδοξο, είπατε ότι θα πέσει η ανεργία. Ότι θα βγούμε. Από το πας αλλού, κάτσε να δούμε για τις λίστες ποτά. Το πας δεν ασχολείται να το δούμε. Λοιπόν, μετά. Λοιπόν, σαν πολίτης πια και με την ακαδημαϊκή ιδιότητα, πώς βλέπετε αυτό που αναπτύσσεται στις τελευταίες ώρες το θέμα. Δεν καταλαβαίνω, είναι τελείως απαράδεκτο. Έχετε απόλυτο δίκιο, από ό,τι προηγουμένως τη λέγατε με την κυρία Κατσέλη. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει όχι απλώς φοβία κατά πόσον έχουμε δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις λίστες. Να ενισχύεται αυτή η δραστηριότητα και με κονδύλια από τον δημόσιο προϋπολογισμό, με δικαίωμα ο υφυπουργός, ο υπουργός Γενικός Γραμματέας της ΔΟΕ να μπορεί να παίρνει αυτές τις λίστες και να υπάρχει προστασία μαρτύρων σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν ευθύνες των συγκεκριμένων αθώων. Εφόσον είναι ειλικρινείς οι λίστες, εφόσον αποδεικνύονται ότι πράγματι έχουν όφελος προς το ελληνικό δημόσιο, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούμε να τις πάρουμε με οποιονδήποτε τρόπο. Το κάνουν οι Αμερικάνοι, το κάνανε οι Γάλλοι, το κάνουν όλοι. Δεν καταλαβαίνω τι θέλει. Άμα δεν θέλει, άκουγα την κυρία Κατσέλη προηγουμένως που έλεγε ότι πρέπει να υπάρχει μια διεθνή συμμορία κτλ. Αυτό μακάρι να γίνει. Αλλά δεν νομίζω ότι πρόκειται να γίνει. Αυτό θα περάσουν καμιά 10-20 χρόνια. Δεν ξέρω σε αυτή τη ζωή αν θα το μπορέσω να το δω. Σεραφείμ. Βέβαια το ζήτημα, ο κ. Καθηγητής έχει απόλυτο δίκιο, αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Τη λίστα την πήραμε. Δεν μιλάμε για κάτι το οποίο θα έπρεπε να πάρουμε. Τη λίστα την πήρε ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδος από τα χέρια της τότε Υπουργού Οικονομικών της Γαλλίας, της κυρίας Λαγκάρντ, την κράτησε στο συρτάρι του για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, επέλεξε ο ίδιος 20 ονόματα, τα έδωσε στον καπελέρι τότε επικεφαλής του ΣΔΟΕ. Εγώ χτες το βράδυ μίλησα με τον Γιάννη τον καπελέρι, φαντάζομαι όλοι μας, μου το επιβεβαίωσε, του έδωσε 20 ονόματα. Όχι το όλη την λίστα, όχι όλοι. Αυτό λέω. Είσαι. Από τα 1991, ο κ. Παπακωνσταντίνου θρασίτατα, προκλητικότατα, ως μειόφιλε, επέλεξε ακριβώς, σαν να ήταν το σπίτι του στην Κηφισιά. Επέλεξε να βγάλει 20 ονόματα. Κατά τη γνώμη μου, ο κ. Μουζακίτης που ξεκίνησε την έρευνα, θα έπρεπε σήμερα, αντί να καλέσει, δεν ξέρουμε το όνομά του, ένα στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών, έπρεπε να ξεκινήσει συμβολικά και ουσιαστικά από τον κύριο Παπακωνσταντίνου. Ο κύριος Παπακωνσταντίνου είναι πολλαπλώς εκτεθειμένος σε αυτήν την υπόθεση και βεβαίως, προσέξτε, η χώρα έχει γελιοποιηθεί τις τελευταίες ημέρες. Γιατί βγαίνουν οι Financial Times και μιλούν για το CD, το οποίο τελικά είναι USB από ό,τι φαίνεται. Φλασάκι. Φλασάκι. Λοιπόν, εντάξει, μιλούν. Μπορεί να γίνει μετά. Ναι, δεν έχει σημασία. Μπορεί ναι, βεβαίως. Όπως μου είπε κάποιος ακροατής απόψε, τα CD λέει γράφονται μία φορά και διαβάζονται πολλές φορές. Τα USB γράφονται μία φορά και ξαναγράφονται πολλές φορές. Λοιπόν, τέλος πάντων. Η ουσία λοιπόν είναι ότι βγαίνουν οι Financial Times και μιλούν για το CD. Εκτίθεται ο Υπουργός Οικονομικών ο νυν της Ελλάδος, ο κύριος Τουρνάρας, επειδή ο άνθρωπος δεν ήξερε. Και είπε, δεν κάνε δήλωση. Και λέει, θα τα ξαναζητήσω, λέει εγώ, από τη Λαγκάρντ. Εντοπίστηκε στο ΔΟΕ. Έτσι. Και την επόμενη μέρα βγαίνει ο Βενιζέλος, που προφανώς είχε παραπέσει κάτω από κάποιο καναπέ της Ιπποκράτους το φλασάκι, και λέει, εγώ το έχω. Πώς κάναν τα μαθητές, κύριε, εγώ το έχω. Αντιπλασμένη υπέρτιγε το θέμα. Δεν τον πήρε χαμπάρι. Αυτό λέω. Καταρχάς και ο κύριος Τουρνάρας. Και εδώ, Μάκη, δεν θα ευλογήσω ότι τα γένια σου, ότι τα γένια μου. Ο κύριος Τουρνάρας είπε ότι διάβασα την προηγούμενη εβδομάδα από τις εφημερίδες, εννοώντας το ρεπορτάζ του πρώτου θέματος. Εγώ θυμούμαι, πριν από περίπου 18 μήνες το παρόν, να το κάνει πρώτο θέμα, φαρδιά πλατιά, και ακολούθησα κι εγώ τότε με τις αποκαλύψεις για τη λίστα Φαλσιανή, την περίφημη. Ο κύριος Τουρνάρας σε άλλη χώρα ζούσε εκείνη την εποχή, όταν βγάζανε δημοσιογραφικά το θέμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν άκουσε, δεν είδε, δεν ήταν σε αυτή τη χώρα εκείνη την περίοδο. Εγώ θα το δεχτώ. Γελιοποιείται ο νυν Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδος. Τον γελιοποιούν
Και την επόμενη μέρα βγαίνει ο κύριος Βενιζέλος και λέει: το είχα εγώ και το δίνει στον Πρωθυπουργό τώρα. Για να το δώσει ο Πρωθυπουργός στον επικεφαλής του ΣΔΟΕ, τον Καλαματιανό, τον συντοπίτη του, τον κύριο Στασινόπουλο, για να ερευνήσει τι. Να ερευνήσει τι. Καταρχάς. Καταρχήν δεν έχουμε το τι προέγυψε από του 20. Ούτε αυτό δεν είναι. Ούτε αυτό. Δεν υπήρξε κάποιο έλεγχο να μα ανακοινώσει ο Καπελέρη, ο Διώκη, ο Λέκα. Νομίζω είπε σήμερα σε ένα ραδιόφωνο ότι ερεύνησε για αυτού άλλου 10. Επιπλέον. Πώ επιλέγονται αυτοί οι πάγοι. Λοιπόν, θέλουμε του 1961, λοιπόν, αφού οι 30 ερευνήθηκαν. Αλφαβητικά. Η τυχαίο δίγαμα. Κύριε Αμπελιώτη, ναι, και μετά πάμε μετά στον κύριο Κοκαριά. Πώς πρέπει να γίνεται ένας έλεγχος, είναι μια διαδικασία. Καταρχήν, πώς διακινείται, κύριε. Λοιπόν. Διακινείται δηλαδή από την τσέπη του ενός, δεν πάει στην άνοιξη. Συγγνώμη. Ο Υπουργός οφείλει να δώσει αυτό το φλασάκι στο ΣΔΟΕ. Όχι με 20 και 30 ονόματα. Ολόκληρο. Δίνει ολόκληρο. Από εκεί και μετά. Το ποιοι έχουν πρόβλημα και δεν συνάδει η περιουσία τους με τις καταθέσεις τους, αυτό θα το ελέγξει το ΣΔΟΕ. Έτσι. Και θα αποφανθεί το ΣΔΟΕ και θα πει στον Υπουργό ότι εδώ έχουμε σε αυτά τα 20, τα 50, τα 1000 ονόματα και πρόβλημα. Γιατί πρέπει να το πει. Και υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Κύριε Αμπελιώτη, πρέπει να πει στον Υπουργό το ΣΔΟΕ ότι εδώ έχουμε ενημερώνεται πρόβλημα. Ο Υπουργός. Ναι. Ενημερώνεται, είναι ένα μείζον θέμα και ενημερώνεται ο Υπουργός. Το ΣΔΟΕ, αν θα κοινοποιήσει. Θα πρέπει όμως να κάνει δουλειά το ΣΔΟΕ μόνο του, ανεξάρτητα τι θα πει ο Υπουργός. Το ΣΔΟΕ θα πρέπει να ανοίξει λογαριασμούς, το ΣΔΟΕ θα πρέπει να δει να φτάσει μέχρι το τέλος. Να δει ποιος έχει αποκρύψει εισοδήματα και ποιος δεν έχει αποκρύψει εισοδήματα. Από και μετά, αν θα δημοσιοποιηθεί, είναι πολιτική. Γιατί δεν το έκανε, κύριε Αμπελιώτη. Ποια είναι η γνώμη σας. Γιατί δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί προφανώς δεν πήγε όλο το CD στο ΣΔΟΕ. Δεν πήγε όλο το υλικό στο ΣΔΟΕ. Αν πήγαινε όλο το υλικό στο ΣΔΟΕ, να είστε σίγουροι ότι το ΣΔΟΕ θα το έλεγχε. Κύριε Αμπελιώτη, είστε σίγουρος γι' αυτό. Εάν όπως λέγεται, εάν στα δημοσιογραφικά γραφεία. Εάν το δημοσιοποιούσε, δεν το ξέρω. Μεταξύ των ονομάτων αυτών είναι οι χειρότατα ονόματα. Μεγαλοεπιχειρηματίες, μεγαλοδημοσιογράφοι και εκδότες. Και πολιτικά πρόσωπα. Συγγενείς. Να σου πω, γιατί και συγγενείς πολιτικών προσώπων. Είστε σίγουρος ότι στο ΣΔΟΕ θα προχωρούσε. Αν πάει γιατί θα είπες τρίτα στις 40 πολιτικά πρόσωπα. Να σου πω κάτι. Εάν ανοίξει το θέμα. Εάν ανοίξει το θέμα και πάει σε ένα ελεκτή, επιτρέψτε μου να πω την έκφραση, δεν μαζεύεται. Καλύτερα είναι έτσι. Έτσι. Και έτσι έπρεπε να έχει γίνει. Αυτά που ακούει όμως, Βαγγέλη μου, ο κόσμος, δεν λένε, δεν σου λέει, μου παίρνει από μένα και καλεί του άλλου. Έχει μπει μέσα στο σύστημα. Έχει καταγραφεί το όνομα, το αφημί, ότι προχωράει η διαδικασία ελέγχου. Μπορεί να παραμείνει εκεί για ένα διάστημα, αλλά υπάρχει. Όταν δεν πάει όμως, δεν καταγράφεται. Όταν ένας υπουργός δεν κάνει αυτό το πράγμα, αυτό δεν συνιστά απιστία στην Εκκλησία και παράβαση καθήκοντος. Φωνάζει ο δεν είναι ποινικά αδικήματα αυτά. Τώρα θα ξαναρχίσει. Φωνάζει από χθες. Εξαφάνιση. Εξαφάνιση. Σα ζητώ συγγνώμη. Θέλω να πω και κάτι παραπάνω. Και να πάμε στον κύριο Καριάδη. Ναι, ναι, κύριε καθηγητά. Ένα σχόλιο απλώ. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, για να μην πω ίσω και το μεγαλύτερο από το μνημόνιο πρόβλημα που υφέστη η οικονομία τα τελευταία 3 χρόνια, ήταν η διαρροή καταθέσεων προ το εξωτερικό. Η στέρηση ρευστότητα που υφέστη το τραπεζικό σύστημα ήταν τεράστια. Το αποτέλεσμα δεν το έχουμε. Νομίζω. 84 δισεκατομμύρια. Αυτό μιλάει. Άρα, πέρα από το καθαρά φορολογικό πρόβλημα που είναι γεγονός, έχουμε και ένα άλλο θέμα αυτή τη στιγμή, το οποίο συνδέεται με αυτό την ιστορία της δραχμής. Ότι η Ελλάδα φεύγει, η Ελλάδα χάνει κτλ. Άρα, υπήρχε ένα κοινό πρόβλημα, το οποίο βεβαίως μπορούσε να ελεγχθεί, όπως παραδείγματος χάρη στην περίπτωση του Αλ Καπόνε που ελέγχθη φορολογικά και πήγε μέσα για άλλο λόγο από αυτόν που πράγματι τον ψάχνανε, το ίδιο πρόβλημα γινόταν και εδώ πέρα. Βγήκαν τα χρήματα. Αποδεδειγμένα τα είχες φορολογικά δεσμεύσει. Πες μου, γιατί φύγανε αυτή τη στιγμή τόσο γρήγορα αυτά τα χρήματα. Δηλαδή, ήταν τρομερό λάθος. Τα παράνομα. Εάν βγήκανε κανονικά αν τα χρήματα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, η μετακίνηση χρημάτων
Εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολη όσο πιστεύουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν είναι τόσο εύκολη, αλλά SWIFT είναι μια εντολή. Όχι, παρακαλώ πάρα πολύ. Η εντολή αυτή δικαιολογείται μόνο από τη στιγμή κατά την οποία η τράπεζα έχει αποδεδειγμένα. Τιμολόγιο κλπ. Έχει αποδειγμένα. Έρχομαστε λοιπόν φορολογική και λέμε, εάν αυτές, εάν εδώ αυτές, και κάποιους μήνες καθηγητή μου, παλιά δεν ήταν έτσι. Εάν αυτές οι μετακινήσεις λοιπόν πιστοποιούνται και ελεγχθούν, ναι, έχετε δίκιο ότι θα μπορούσαμε να τις αποδεχτούμε. Ναι. 1000%. Εκείνο που είναι το πρόβλημα, αυτό φανάζω, είναι ότι μπαίναμε σε μία συζήτηση πέρα από το φορολογικό. Ναι. Δηλαδή, όμως, συγγνώμη, ότι Νίκο, μια διαρροή, Νίκο, ότι πάμε συνδραχμή, ότι πάμε αυτό εννοείται. Αυτό είναι ευθύνη του πολιτικού συστήματος. Για το πολιτικό σύστημα φοβίζει για δραχμή. Και φεύγει ο άλλος που παίρνει το εφάπαξ και το στέλνει στη Γερμανία. Μία περίπτωση είναι το πολιτικό σύστημα φωνάζει για τη δραχμή και άλλη περίπτωση είναι βγάζουμε πρώτα και μετά φωνάζουμε για τη δραχμή. Υπάρχουν δύο διαστάσεις του προβλήματος. Εγώ είμαι υπέρ δύο διαστάσεις του προβλήματος. Η μία, ναι, η μεγάλη μάζα του κόσμου με το πρόβλημα. Η μεγάλη μάζα του κόσμου έχει το πρόβλημα, αλλά συνήθως αυτά τα χρήματα δεν είναι εύκολο να βγουν στην Ελβετία. Πάντως, οι 1991 δεν είναι κόσμος, Βασίλη. Δεν είναι κόσμος. Καμία σχέση. Έτσι, είναι ο κόσμος. Η αφρόκρεμα. Είναι ο κόσμος. Και η ελίτ. Και δεν μπορεί, δεν μπορεί η UBS να πάει το ελληνικό δημόσιο σε διάσταση φορολογική, επειδή οι πελάτες έχουν πρόβλημα. Και από την άλλη μεριά να έρχεται και να ζητάει δουλειά από το UBS, από τον Υπουργό Οικονομικών, λοιπόν, για θέματα τα οποία την αφορούν. Μιλάμε για μια τράπεζα, έτσι, και μια χώρα. Είναι δυνατόν να είναι μονάχα 1,5 δις. Κανείς δεν ξέρει. Τώρα πώς θα το δούμε. Θα τα δούμε. Μην ξεχνάτε. Με πολλές τράπεζες. Ο Φαρισιανή ήταν στέλεχος της HSBC, στο παράρτημα Ελβετίας. Η συγκεκριμένη λίστα δεν αφορά όλες τις ελβετικές τράπεζες, αν θυμάμαι καλά. Δεν είναι UBS, είναι η HSBC μόνο. Μία τράπεζα από μία χώρα. 1,5 δις, 2.000 άνθρωποι Έλληνες, σε μία τράπεζα, σε μία χώρα. Αυτό είναι το. Λοιπόν, κύριε Γουγαδιάρη. Φαντάζομαι λίγο. Οι εργάτες έχουν εκεί, έχουν στείλει. Οι εργάτες έχουν στείλει. Στείλανε από συνδικαλιστές τα περισσεύματα που είχαν των μισθών. Κανένα συνδικαλιστή που είχαν στην Ελλάδα. Δεν θα τους πείσουμε, κύριε Κοκαριάδη. Θα είναι κάποιοι που πιστεύουν από τους τηλεθεατές ότι υπάρχει κανένα μεγάλο συνδικαλιστής τώρα με την έννοια. Αυτό θα το προηγιάσουμε παρακάτω, νομίζω, γιατί τώρα μπήκαμε στα οικονομικά καθαρά. Και θα ξεκινήσω από εκεί που τελείωσε ο κύριος Φιντανίδης για την παράβαση καθήκοντος. Να ήταν το μόνο. Θα δίναμε άφηση αμαρτυρών. Κοτρώσος. Ο έτερος Σεραφείμ. Συγγνώμη. Είναι 30 χρόνια μεγαλύτερο. Να ήταν το μόνο, μπορεί να δίναμε και άφηση αμαρτυρών. Εδώ έχουν γίνει καταστατήγηση του συντάγματος. Αλλά επί της ουσίας, εδώ είναι τα λεφτά. Εδώ είναι. Ο κ. Παπανδρέου, ναι, τα λεφτά. Εδώ είναι τα λεφτά. Μάλλον τα βρήκε ο κ. Παπανδρέου, αλλά το είχε κρυμμένο στο σιρτάρι του τα λεφτά που είχε βρει προεκλογικά. Και ο Παπανδρέου, συγγνώμη που διακόπτω, ήταν σε γνώση της λίστας. Που είναι μη αυτό τον είσαι προηγουμένος. Ο Παπακονσταντίνου. Είναι δυνατόν να μην το ξέρει. Το πρωτοστέλεχος του. Και δεν μιλάει κανείς με τον Παπανδρέου. Αυτός είναι υπεύθυνος. Δεν μιλάει κανείς. Και το σίγουρο είναι ένα. Στους 1900 δεν υπάρχει ένας εργαζόμενος. Λειτουργήσε μόνος ο Κωνσταντίνου. Είναι σίγουρο. Την έχετε δει. Είναι σίγουρο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Εργαζόμενοι, υπάρχει και γραμματέας από ό,τι λένε. Πολύ μεγάλο επιχειρηματία. Εσύ την έχεις δει, Σεραφέ. Όχι, αλλά τι κυκλοφορεί, λένε στα δημοσιογραφικά και πολιτικά γραφεία. Και δεν είναι περίεργο φυσικά που αυτή η λίστα εμφανίστηκε πάλι σε λίστα φάντασμα. Πήγαινε, ερχότανε, ξαναπήγαινε. Υπήρχε η λίστα. Αυτό λέμε. Απλώς δεν είχαμε. Ήταν εκτασφράγη στο μυστικό ότι την είχαν και πέσανε τα γαζόνια που λέγαμε. Μισό λεπτό. Είπατε μια κουβέντα η οποία όντως είναι πάρα πολύ σοβαρή. Δηλαδή. Υπήρχε κόσμος ο οποίος έβγαλε τα λεφτά του έξω και εν συνεχεία φώναζε πάμε στη δραχμή ως μόνη λύση για να κερδίσει. Για να πάρει τον ΟΠΑΠ μετά. Για να έρθει να αγοράσει τον ΟΠΑΠ. Όχι, είναι ερώτημα και έχετε κάποια πληροφορία για αυτό. Είναι πολύ απλό. Για να έρθει να πάρει τον ΟΠΑΠ μετά. Σαφώ. Τα 90 δισεκατομμύρια δεν ήταν τα 5.000 καταδικάσεω και τα 2.000 καταδικά μου. Η μάζα του κόσμου δεν είναι αυτή. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή αυτοί πρέπει να λειτουργήσουν αυτού που λέτε και αναφέρεστε. Είναι μια ειδική κατηγορία ελαχίστων. Η μάζα δεν είναι έτσι. Η μάζα φοβήθηκε. Μα δεν διαφώνησα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μα δεν διαφώνησα. Αλλά θεωρώ ότι αυτά βγάλανε για να κερδοσκοπήσουν πηγαίνοντας στην δραχμή. Και δεν τα βγάλαν τώρα μόνο. Τα είχαν βγάλει πολλά χρόνια πριν. Και τώρα με αυτή την εκκρεμότητα, τη στασιμότητα τη έρευνα τη δική σα, υπάρχει πληροφορία ότι μετακίνησαν. Πήραν τα λεφτά του από την Ελβετία, τα πήγαν σε Σιγκαπούρ για αλλού. Νομίζω ότι εκεί του βοήθησε η τράπεζα περισσότερο. Ίσως βοήθηκε
ότι υπήρχε διαρροή. Οι Ελβετοί ήθελαν σαν το διάλογο το λιβάνι, πώς το λένε τώρα, να κλείσει το θέμα το περιβόητο με το Φαλσιανί. Γιατί τους έχει κάνει τεράστια σημεία. Πρέπει να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Το τραπεζικό σύστημα της Ελβετίας δηλαδή. Και να πούμε και αυτό όλο το πράγμα περί του ότι είναι προϊόν υποκλοπής. Άκουσα τον κύριο Βενιζέλο να το ισχυρίζεται. Προφανώς σε αυτή τη χώρα τηρούμε απαρέγκλιτα την νομιμότητα και οι Ισπανοί, οι Ιταλοί, οι Γάλλοι και οι Γερμανοί που χρησιμοποίησαν προϊόντα υποκλοπής είναι εντελώς παράνομοι. Δεν έχουν σύνταγμα και νόμους. Δεν έχει δώσει τη διαχειρίζει. Λαγκάρντ είπε το παρελθόν. Ακριβώς. Πρέπει να εκδοθεί για ποινικό αδίκημα η Λαγκάρντ. Ακούσατε πριν το παράδειγμα, κύριε Μπελιώτη. Συζητάμε τώρα για μια λίστα. Αν υπήρχε η πολιτική βούληση και υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, δεν θα τις κρίνω εγώ. Και ποινικές θα πάνε. Εάν υπήρχε η πολιτική βούληση, θα μπορούσαν να ελεγχθούν τα ποσά τα οποία έχουν διαφύγει μέσω του τραπεζικού συστήματος με απλές κινήσεις. Δηλαδή, το σύστημα τραπεζικό γνωρίζει τις κινήσεις που έφυγαν προς το εξωτερικό. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν είναι. Ναι, η Τράπεζα της Ελλάδος. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αντί να ψάχνουμε σε λίστες, θα μπορούσαμε να δούμε ποια λεφτά έφυγαν από το 2009 ή και προηγούμενα με προορισμό το εξωτερικό. Για ποσά πάνω των 100.000 να ελέγξουμε αν αυτά αντιστοιχούν και είναι δηλωμένα στις δηλώσεις. Αυτό λέγεται. Δηλαδή, εάν εγώ έβγαλα 500.000 έξω και στη δήλωσή μου έδειχνα 10.000, θα μου πούνε ελάτε εδώ κύριε, αυτό έχει υποθεί και να πληρώσετε. Δεν είναι δύσκολο πράγμα. Εάν όμως το ΣΔΟΕ πηγαίνουν καταστάσεις με όχι πρωτογενείς καταθέσεις, δηλαδή αν στο ΣΔΟΕ πήγαινε κάθε χρόνο μια ανάλυση ή ένας λογαριασμός που να έλεγε ότι ο κύριος Τάδε συνολικά φέτος είχε πρωτογενείς καταθέσεις ή εξαγωγές α ποσών, αμέσως θα μπορούσε να συνδυαστεί με τις φορολογικές δηλώσεις και να βρεθεί τι γίνεται. Αν όμως πηγαίνουν χιλιάδες φύλλα, χιλιάδες τέτοιες πληροφορίες, δεν μπορούν αυτές να αναλυθούν και να επιτευχθεί άμεσα το προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Πώς θα έπρεπε να πηγαίνει συνεργασία έπρεπε τράπεζας... να πηγαίνει online σύνδεση η τράπεζα με τη Γενική Γραμματεία ότι οι πρωτογενείς καταθέσεις οι δικές μου ήταν τόσες. Δεν γίνεται, όχι. Μπορεί να γίνει, αλλά δεν γίνεται. Μπορεί να γίνει νομικά αυτό. Γιατί δεν γίνεται. Νομικά μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει. Όταν δεν δημοσιοποιείται αυτό, μπορεί να γίνει. Γιατί όταν γίνεται μια καταγγελία και εξακριβώνεται από το ΣΔΟΕ ότι έχει κάποιο θέμα, ότι ο κύριος Τάδε φοροδιαφεύγει, έχει τη δυνατότητα το ΣΔΟΕ να ανοίξει λογαριασμούς. Δεν σας ειδοποιεί ότι θα σας ανοίξει το λογαριασμό. Λοιπόν, να πάμε στα λίγο πιο πολιτικά. Ή με την ντρόιγα, κύριε Χαριτάκη. Ζητάει άλλα 2 δις. Δεν νομίζω ότι θα είναι γύρω στα 9,5 δισεκατομμύρια το τελικό ποσόν. Θα συμφωνήσουν για κάτι. 9,5 δισεκατομμύρια για το τελικό, το συνολικό. Ναι, για τα 2 χρόνια. Θα υπάρχει ένα επιπλέον γύρω στα 4 με 5 το οποίο θα, πάμε, λέει, θα είναι τι, στα 14. Γύρω στα 14 υπολογίζουμε. Από 11,5 που είχαμε ξεκινήσει. Ναι, αλλά επειδή ακριβώς γίνεται μία μείωση του πραγματικού 11,5 που είναι βεβαιωμένο, το οποίο δεν το δέχεται ο κύριος Τουρνάρας και δεν το δέχονται και οι Τροϊκανοί, νομίζω ότι θα πάνε σε κάτι μεγαλύτερο και από εκεί πέρα θα προχωρήσουν στο κατά πόσον αυτό το μεγαλύτερο επιβεβαιωθεί ή όχι, ούτως ώστε να σταματήσουν τα 11,5. Συνεχίζετε και είστε αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε. Μα νομίζω ότι και αν δεν είμαι εγώ αισιόδοξος, οι αγορές το αποδεικνύουν. Δεν είναι τυχαίο το ότι τον τελευταίο. Όχι, παρακαλώ, δεν είναι. Εγώ πάω στις διεθνείς αγορές. Το σπρέντ του ελληνικού ομολόγου έχει πέσει γύρω στις 10.000 μονάδες τα τελευταία 20 μέρες. Δηλαδή έχει ξαναγυρίσει στο επίπεδο που έγινε σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, ξαναγύρισε στο επίπεδο του Μαρτίου όταν έγινε το χέρκα της. Πριν λίγο καιρό που ήσασταν εδώ, μας είχατε πει ότι η πρόβλεψή σας είναι ότι θα αποχωρήσει το τόνο του από την Ελλάδα τους επόμενους 2 χρόνια. Διαισθητικά εκεί το βλέπω να πηγαίνει. Διαισθητικά δηλαδή, αν πιέσει η Ισπανία περισσότερο στο δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Ένας από τους λόγους για τους οποίους θα διευκολύνει αυτή η κατάσταση θα είναι να αποχωρήσει και το διεθνές δομέα. Διαστητικά νομίζω ότι θα γίνει καινούργιο κούρεμα. Όχι. Ή θα πάρουμε καινούργια μέτρα. Πέρα από αυτά που θα πάρουμε πρόγραμμα, τώρα. Βέβαια, ναι. Ναι, 100% θα είναι αυτά τα τελευταία.
Χαλαρά και τότε, θα λέγαμε αυτά. Και τότε γιατί το χρέος αυξάνεται εδώ πέρα, βλέπω κάθε ένα μήνα. Να σας απαντήσω. Θα πάει 10 μονάδες παραπάνω. Έχω βασική διάσταση απόψε με την κυρία Κατσέλη. Μπορούμε να το συζητήσουμε στα πανεπιστημιακά, στις πανεπιστημιακές αίθουσες. Αλλά είναι σαφώς βιώσιμο το χρέος μας. Είναι σαφώς βιώσιμο. Και νομίζω ότι δεν είναι βιώσιμο. Είστε ο μοναδικός που το λέτε. Όχι, συγγνώμη. Δεν είμαι καθόλου μοναδικός. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες. Υπάρχουν πάρα πολλές. Με 179. Μισό λεπτό. Τα 179 είναι η εκτείναξη η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή λόγω ακριβώς της πτώσης του ΑΕΠ. Λόγω ακριβώς αυτό είναι το χειρότερο σημείο της σχέσεως. Θα ανέβει το ΑΕΠ, δηλαδή πώς το εκτιμάτε. Βεβαίως, δεν θα γυρίσουμε. Θα είμαστε μονίμως αρνητικά. Είναι βιώσιμο χωρίς και νεοκούρεμα ή... Γιατί δεν μας φτάνει το 73%. Δεν μας φτάνει το 73%. Έχουν αποδώσει τα νούμερα. Καταρχήν το πρόγραμμα έχει αποδώσει. Εδώ βρισκόμαστε στον προϋπολογισμό. Τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα και από αυτά που βγήκαν στον προσωρινό προϋπολογισμό του 2013. Και έχουμε κάποιες αμφιβολίες και για το κατά πόσο, ας πούμε, τα νούμερα τελικά θα επιβεβαιωθούν. Ότι θα λύσει ο προϋπολογισμός με 3 δισεκατομμύρια έλλειμμα. Δεν νομίζω ότι θα λύσει. Δεν νομίζω. Έχουν φουσκώσει πάρα πολύ τις δαπάνες που θα γίνουν για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Δεν νομίζω ότι θα καλύψουν. Μπορούν να καλύψουν για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων τουλάχιστον αυτό που έχουμε βγάλει. Έχουμε μέχρι τώρα ξοδέψει γύρω στα 2,5, αν δεν κάνω λάθος, δισεκατομμύρια, 2,6 και υπολογίζουν 7,3. Αυτό 6 δισεκατομμύρια. Όχι, 3 δισεκατομμύρια έλλειμμα. Ναι, λέω ότι το 3 δισεκατομμύρια βγαίνει από φουσκωμένο πάρα πολύ το έλλειμμα του προϋπολογισμού των δημοσίων επενδύσεων. Αυτό το θέμα με τις ρήτρες που λέγεται, πώς το βλέπετε, που βάζουν θέμα. Νομίζω ότι το είχαμε συζητήσει. Είχαμε πει ότι μπορεί να γίνει back to back. Δηλαδή να πούμε, ας πούμε, ότι χτυπάμε λίγο παραπάνω το στόχο και σε περίπτωση κατά την οποία πετύχουμε το στόχο, είτε γιατί έχουμε. Ξέρετε τι λέει η κοινωνία. Γιατί να μην βάλουμε ρήτρα για αυτούς τους τύπους που πέσαν έξω. Γιατί σε κάποιες προβλέψεις πέσαν έξω οι δανειστές μας και οι εκπρόσωποι τους. Σε πολλές εξελίξεις. Να σας απαντήσω. Η πρόβλεψη ότι το αν πέσεις έξω στο ΑΕΠ, έχετε δίκιο ότι μπορεί να πέσεις έξω. Εκείνο που είναι το σημαντικό είναι αλλού. Ότι ο στόχος της Τρόικας και του Μνημονίου ήταν να κλείσουμε δύο βασικά μας ελλείμματα. Το ένα ήταν το ισοζύγιο πληρωμών και το άλλο ήταν το έλλειμμα του προϋπολογισμού. Και τα δύο τείνουν να κλείσουν. Εκείνη η επιτυχία. Για την ανεργία πιστεύετε? Να σας απαντήσω, επειδή μου το γυρίσατε προηγουμένως και και θα νομίζω ότι το αποφεύγω. Ναι. Εντάξει, να σας απαντήσω. Τουλάχιστον στον προϋπολογισμό που κατέθεσε ο κ. Σταϊκούρας προχθές, στον πρόχειρο ακόμη, η εκτίμηση είναι για οριακή αύξηση από 24,3 στα 24,7, από 23,7 στα 24,3, μια τέτοια οριακή αύξηση. Ένα στους τέσσερις δηλαδή. Ναι, αλλά λέει ο προϋπολογισμός ότι αυτή η οριακή αύξηση που υπολογίζουν την χρονιά του δεν αναλαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις που θα έχει η οποιαδήποτε αναψυχιακή πολιτική στην απασχόληση της οικονομίας. Δεν υπάρχει όμως. Έχουμε την εμπειρία ότι κανένας προϋπολογισμός δεν επιβεβαιώθηκε. Όχι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, κύριε. Βλέπετε εσείς κύριε καθηγητά, καμιά αναπτυξιακή πολιτική? Να σας ρωτήσω, να σας απαντήσω. Η συγχώνευση της Α με την. Είναι ανάπτυξη αυτό. Βεβαίως είναι ανάπτυξη. Πάντως, διότι σταθεροποιείται το τραπεζικό σας σύστημα. Σύμφωνο. Σταθεροποιείται το τραπεζικό. Αυτή τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα που έχει η οικονομία μας είναι η ασφάλιση. Κύριε καθηγητά, αν μου επιτρέπετε. Δεν μπορώ να ολοκληρώσω εγώ αυτό που ήθελα που μου απήντησε ο κύριος καθηγητής. Παρακαλώ. Το να δούμε μια συγχώνευση ή να ενοποιηθούν οι τράπεζες και να γίνουν τρεις μεγάλοι όμιλοι, αυτό είναι. Πρέπει να είναι ο στόχος, έτσι. Ή να ισχυροποιηθεί το τραπεζικό σύστημα, να γίνει ανεκεφαλαίος. Εγώ μιλάω όμως στην πραγματική αγορά. Ναι. Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μάλιστα, οι οποίες εκεί υπάρχει η καρδιά της απασχόλησης. Δηλαδή, αν η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, που είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτή τη στιγμή έχει στραγγαλιστεί. Κύριε Μπελιώτη, είμαστε μαζί σε αυτό που λέτε. Δεν διαφωνώ. Τότε δεν μπορούμε να δούμε ανάπτυξη. Να σας απαντήσω. Εάν όμως δεν είναι ευσταθές το τραπεζικό σύστημα, το οποίο διοχετεύει. Συμφωνώ απόλυτα. Σε όλη την παραγωγή. Η βασική προϋπόθεση είναι. Ο κινητήριος μοχλός είναι το τραπεζικό σύστημα. Πολύ ωραία. Έτσι, σε κάθε περίπτωση. Το πρώτο βήμα έγινε λοιπόν. Ναι. Θα πρέπει όμως να δούμε μέσα στο φορολογικό νόμο.
μέσα σε νόμους που θα βοηθήσουν την ανάπτυξη, μέσα σε νόμους που θα διατηρήσουν να μην έχουμε ανεργία, να διατηρήσουν τουλάχιστον το μισθολογικό κόστος, το οποίο το μισθολογικό κόστος όχι, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να διατηρηθεί εκεί που είναι, να μην πάει παρακάτω. Να σας απαντήσω. Αλλιώς δεν υπάρχει ανάπτυξη. Να σας απαντήσω. Ξέρετε γιατί λέω ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη. Όταν είμαι με συσσωρευμένες ζημίες 3 ετών αυτή τη στιγμή σαν επιχειρηματίας, είτε μου αυξήσετε τον φορολογικό μου συντελεστή, είτε μου τον μειώσετε. Εγώ δεν μίλησα για φορολογικό συντελεστή. Μας απαντώ. Μίλησα για ένα περιβάλλον φορολογικό, κύριε Πελιώτη, για 5 έτη. Είναι ουδέτερο για μένα. Όχι, ακούω νούμερα πολλά. Ναι. Ανθρώπους δεν ακούω. Την αισιοδοξία του. Όχι, νούμερα έχουμε χορτάσει από νούμερα. Ναι. Και θα σεβαστώ την άποψη ότι είναι τα τελευταία μέτρα. Φυσικά θα είναι τα τελευταία μέτρα, γιατί τα επόμενα δεν θα έχουν που να εφαρμοστούν. Δεν θα υπάρχει κοινωνία να εφαρμόσει μέτρα. Το επόμενο μέτρο θα είναι να πληρώνουμε που δουλεύουμε. Αυτό θα είναι το μέτρο. Το τελευταίο. Το σέβομαι αυτό που λέτε. Αυτή τη στιγμή, αν ήμουν έμπορος, θα μιλήσω τη μεριά των εμπόρων. Έχουμε συνάντηση μαζί τους αύριο. Θα είναι μαζί μας. Μια διακοπή για να κύριο Καριάλη, θα είναι και ο κύριος Καρέλας μαζί μας μετά το διάλειμμα. Τα μέτρα δεν θα έχουν την απόδοση που περιμένουν. Σε καμία περίπτωση. Και πέστε μου ποιο θα είναι το παρακάτω. Ένα. Θα χρειαστούν και άλλα μέτρα. Δώστε μας λίγο χρόνο. Λοιπόν. Αν ήμουν έμπορος, θα σκεφτόμουν ένα πράγμα. Θέλω να πουλήσω. Θέλω πελάτες. Οι πελάτες είναι άφραγγοι. Σε ποιον θα πουλήσω? Μάλιστα. Λοιπόν, καλά το βάλατε. Το απλό. Κύριε Καριάρη, καλά το βάλατε. Θα πάμε στο διάλειμμα. Μετά θα απαντήσει ο κύριος καθηγητής, θα μας πει όλο το πλάνο και θα έχουμε μαζί μας. Το έχουμε αφήσει έφαγγο. Κύριος καθηγητής, ο Σεραφείμ, έχουμε χρόνο. Ναι, ναι. Πάμε στο διάλειμμα. Δεν προλαβαίνουμε τώρα. Όχι, τώρα. Γιατί θα είναι μαζί μας και ο κύριος Καρέλας, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας. Πάμε στο διάλειμμα, επερχόμαστε.